Γεια σας. Όταν κάποιος στην εποχή μας πάρει στα χέρια του ένα δισκάκι, ένα DVD και το βάλει να παίξει, σημασία δεν έχει μόνο το τι θα δει. Αν δει για παράδειγμα ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ με εξωτικά ψαράκια, ξέρω εγώ, με χιονοστιβάδες, πολύ εντυπωσιακά πράγματα, μου αρέσουν όλα εμένα. Αλλά σημασία έχει ποια γνώση ή ποια συγκεκριμένη πληροφόρηση θα πάρει. Σε αυτή μας την συνάντηση θα σας μιλήσω για τα αρχαιοελληνικά παράδοξα. Για στοιχεία δηλαδή, τα οποία φτάσανε σε εμάς, όχι με την προφορική παράδοση, επειδή κάποιοι, για παράδειγμα, τα παραποίησαν καθώς μιλούσαν για γεγονότα, ενώ τα παραποίησαν επειδή έδωσαν τον τόνο υπερβολή, χρώμα υπερβολής κτλ. Αλλά τι, στοιχεία τα οποία έχουν έρθει σε εμάς γραπτός. Αυτά τα περίεργα τα οποία είναι γραμμένα μέσα στην αρχαία ελληνική γραμματεία και εμείς μπορούμε ευθέως ή εμέσως πλην σαφώς να αμφισβητήσουμε, καλούμαστε από την άλλη μεριά να αποδείξουμε ότι δεν είναι αληθινά. Θα αναφερθώ σε αρκετά από αυτά, αλλά θέλω έστω και για μια στιγμή μόνο να σκεφτείτε ότι αυτοί που ήταν και είναι ακόμα η νούμερο ένα γίγαντες του πνεύματος, αυτοί που τους εμπιστευόμαστε για όλη τη σύγχρονη κοινωνική δομή, αυτοί που τους εμπιστευόμαστε για το, στο θέμα της δημοκρατίας, αυτοί που τους εμπιστεύονται όλοι οι σύγχρονοι στρατηγοί σε θέματα στρατηγικής κτλ, αυτοί που δημιούργησαν τις επιστήμες, τα γράμματα, τις τέχνες, δεν μπορεί σε κάποια σημεία να λέμε ότι είναι νούμερο ένα και σε κάποια σημεία να λέμε ότι είναι γελοί και επειδή ήταν πρωτόγονοι και δυσιδαίμονες λέγανε όλες αυτές τις κουταμάρες. Όσον αφορά τους νούμερο ένα σε όλα, μην ξεχνούμε ότι σαν τον Εσχύλο, σαν τον Ευρυπίδη, έτσι, κανείς δεν μπορεί να κόψει εισιτήρια σε θέατρο σήμερα, ό,τι και να κάνουν. Νούμερο ένα, εδώ και 2.500 χρόνια σε εισιτήρια σε όλα τα θέατρα. Ποιος μπορεί να το κάνει αυτό? Είναι πράγμα, πραγματικότητα αυτό. Το ξέρετε. Προσέξτε, όχι Ελλάδα, διεθνώς, σε όλο τον κόσμο μιλάω. Πάω τώρα να αναφερθώ σε πράγματα, σε γεγονότα, τα οποία είναι καταγεγραμμένα από ιστορικούς στα αρχαία τα κείμενα και τα οποία επιζητούν εξήγηση. Είναι αυτά τα γεγονότα τα οποία πολλές φορές συνδέονται και με αρχαιολογικά ευρήματα και στέκονται απέναντί μας, όπως μου αρέσει να το λέω γιατί έτσι είναι, και μας κοιτούν ανεδέστατα χαμογελώντας και λέει «Εξηγήστε γιατί είναι γραμμένο αυτό». Βέβαια, οι μεγαλοκαθηγητές, παύλα κουλτουριαρέοι, έχουν βρει τη λύση. Αυτά είναι κουταμάρες, δεν ασχολούμαστε καθόλου, τελεία. Ο κόσμος όμως τους έχει πάρει είδηση και δεν ασχολείται πλέον με τέτοιου είδους, αγαπητοί φίλοι, ανοησίες, ότι δηλαδή θα άσε τώρα, με αυτά δεν ασχολούμαστε. Ασχολούμαστε. Και καταλήγουμε στο ότι, βρε αδελφέ, δεν ξέρουμε. Δεν είναι κακό να πούμε δεν ξέρω. Η αρχή κάθε γνώση και σοφίας είναι το εν είδα ότι δεν είδα, δεν ξέρω. Ας πω μερικά. Ναυμαχία της Σαλαμίνος. Αρχηγός ελληνικού στόλου, Ευρυβιάδης, Σπαρτιάτης. Εκείνος που ήξερε όμως την πολεμική τέχνη στη θάλασσα καλά ήταν ο Θεμιστοκλής, ο οποίος είχε πάρει και χρησμό για το ότι η Αθήνα θα σωθεί από τα ξύλινα τείχη. Μερικοί, τότε που είχαν έρθει οι Πέρσες, έγινε η μάχη των Θερμοπυλών και μετά την προδοσία, αγαπητοί φίλοι του Εφιάλτη, προχώρησαν προς την Αθήνα. Για να συντομολογήσω, όταν πλησίαζαν οι Πέρσες στην Αθήνα, μαζεύτηκαν οι πολιτικοί, έτσι και απ' την άλλη οι πατριώτες, οι στρατιωτικοί, βέβαια το πολιτική το βάζω εκτός των πατριωτών, έτσι, για την εποχή εκείνη, δεν λέμε για σήμερα τώρα, βέβαια, για την εποχή εκείνη εγώ το λέω. Και, που λέτε αγαπητοί φίλοι, λένε οι πολιτικοί, να τα βρούμε με τους Πέρσες, γιατί οι Πέρσες έρχονται και μας κάνουν χρυσούς από πάνω σκάτω. Και απαντάνε οι πατριώτες, οι Αθηναίοι, δεν υπάρχει χρυσός πάνω από τη γη. Ούτε χρυσός κάτω από τη γη, εννοεί το χρυσό που είχαν οι Τιτάνες, γίγαντες, Νεφελίμ και τα λοιπά στα Τάρταρα, υποχθόνια κάτω από τη γη. Δεν υπάρχει χρυσός πάνω από τη γη, ούτε χρυσός κάτω από τη γη, που να μας κάνει να προδώσουμε
την πατρίδα μας. Τους παίρνουν τα κεφάλια τους πολιτικάντιδες και λέει θα πολεμήσουμε. Ωστόσο, επειδή υπήρχε χρησμός για να σωθεί η Αθήνα από τα ξύλινα τείχη, μερικοί βάλαν γύρω-γύρω από την Ακρόπολη ένα ξύλινο τείχος να σωθούν από την Περσική Λάλαπα, ενώ ο Θεμιστοκλής είπε ότι τα ξύλινα τείχη είναι τα πλοία. Και είναι υπέρ στα ξύλινα τείχη, και είναι την Αθήνα κτλ. Και ο πληθυσμός ο αθηναϊκός έχει μεταφερθεί στη Σαλαμίνα, έρχεται στο στενό μεταξύ Σαλαμίνας και Αθηνών ο ελληνικός στόλος και έρχονται και οι Πέρσες από τη μια μεριά και πάνε να κάνουν κυκλωτική κίνηση για να τους κλείσουν και από την άλλη. Λέει ο Ευρυβιάδης να φύγουμε πριν μας κλείσουν και μας κάνουν κοιμά. Ο Θεμιστοκλής λέει όχι να πολεμήσουμε εδώ μέσα. Και φτάνει σε σημείο να στείλει το δάσκαλο των παιδιών του, ο οποίος ήταν μισός Πέρσης μισός Έλληνας, στους Πέρσες. Το έστειλε και το είπε ο ίδιος, το ομολόγησε. Να τους ειδοποιήσει ότι πάνε να την κάνουν, συγγνώμη για τη φράση, οι Έλληνες από πάνω να γλιτώσει ο ελληνικός στόλος, από την πάνω μεριά της Σαλαμίνας, από την αγαπητή φίλη από την Ελευσίνα. Τους ειδοποιούν τους Πέρσες και πάνε οι Πέρσες και κλείνουν τους Έλληνες στη φάκα. Γιατί ο πανέξυπνος Θεμιστοκλής το έκανε αυτό, αγαπητοί φίλοι. Γράφουν δύο αρχαίοι Έλληνες ιστορικοί. Καθώς γινόταν η μάχη. Καθώς γινόταν η ναυμαχία, είδαν, λέει, πολλοί μάρτυρες στην Ελευσίνα στο θριάσιο πεδίο που υπήρχαν τα ιερά των Ελλήνων να υψώνονται καπνοί και φλόγες και με πολύ μεγάλη φασαρία, ξέρω εγώ, να φεύγουν, λέει, πύρινες γλώσσες στον αέρα να πάνε να πηγαίνουν πάνω στα περσικά πλοία και να τα κατακαίνε. Αν αυτό δεν είναι εκτόξευση πυράβλων και αν ήταν εκτόξευση πυράβλων εκείνη την εποχή, το ήξερε ο Θεμιστοκλής, γι' αυτό ήθελε να πολεμήσει εκεί. Πλην τούτου, στη μάχη, στη ναυμαχία της Σαλαμίνος, μέσα στα πλοία καθώς γινόταν η ναυμαχία, εμφανίστηκαν, λέει, μεταλλικοί δράκοντες οι οποίοι έπλεον μέσα στη θάλασσα και εμβόλιζαν τα περσικά πλοία. Καταλαβαίνουμε ότι αν ήξερε κάποιο μυστικό ο Θεμιστοκλής, γι' αυτό έφτασε σημείο να προδώσει τον ελληνικό στόλο για να γίνει εκεί ναυμαχία. Παράδοξο! Τι ήταν αυτές οι πύρινες γλώσσες, τα πύρινα σαν βλήματα μέσα σε καπνό, γιατί όταν εκτοξεύεται ένα πύραυλο, έχουμε καπνό, έτσι. Φεύγει, πάμε, και πάει, πέφτει στο πλοίο. Εξωσέτη είχανε. Και πώς είναι δυνατόν εκείνη την εποχή, αφού διαπιστωμένα δεν υπήρχε τέτοια τεχνολογία για τον πολύ τον κόσμο, να υπήρχε ωστόσο πρακτικά η τεχνολογία μέσα στα ιερά. Υπήρχε αυτή η τεχνολογία και ήξεραν οι μοιημένοι στα μυστήρια ιερείς απλά πατάνε το κουμπί και αν φεύγουν οι πύραυλοι. Ποιος έκανε σέρβις? Μήπως δεν χρειαζότανε, μήπως υπήρχε τέτοια υπερτεχνολογία πριν πολλές χιλιάδες χρόνια από εκείνη την εποχή και αυτοί απλά ξέραν πατάνε το κουμπί? Άγνωστο. Ένα παράδοξο για το οποίο τα πανεπιστήμια τι μας λένε, δεν ασχολούμαστε με το θέμα. Πάω σ' άλλο. Στις αργινούσες νήσους, στην ναυμαχία. Εκεί υπήρχε ένα φωτεινό αντικείμενο, λέει, συνέχεια πάνω από τον περσικό στόλο, το οποίο περιστρεφόταν στον ουρανό και γύριζε γύρω-γύρω. Τι ήταν αυτό? Ήταν αυτό που λέμε μη επιδρομένο σκάφος? Είχαν τη δυνατότητα οι Έλληνες με τέτοιο πράγμα να παρακολουθούν τον περσικό στόλο? Αν είναι δυνατόν, δεν κολλάει μία τεχνολογία την άλλη. Δεν κολλάνε, λέει, οι πτάμενες συσκευές οι περίεργες με την αντιβαρύτητα και τα σπαθιά και τα δόρατα και οι ασπίδες. Πράγματι, έτσι μάθαμε, έτσι ξέρουμε, δεν μπορούμε να ξέρουμε κάτι άλλο. Τι ήταν? Δεν απαντάει κανένας. Να πω κι άλλα. Τέταρτον, στη μάχη της Τύρου. Στη μάχη της Τύρου, την Τύρο καταρχήν, ο Αλέξανδρος όταν την πολιόρκησε, ήταν ο τρίτος βασιλιάς που την πολιορκούσε. Ο πρώτος την είχε καταλάβει να Ναβουχοδονόσορ από εκείνη την εποχή κτλ. Σε 12 χρόνια, 12 χρόνια πολιορκία, ε! Ο δεύτερος 7 χρόνια πολιορκία, ο Αλέξανδρος 7 μήνες. Και μάλιστα όταν είδε ότι δεν του βγαίνει η πολιορκία, έφυγε, λέει, στην ενδοχώρα, στη Συριακή μέσα έρημο, και όταν γύρισε εμφανίστηκαν κάτι πτάμενες ασπίδες, λέει, οι οποίες χτύπησαν με λάμψη ισχυρή και καπνό και φασαρία, ξέρω εγώ, τα τείχη, και τα τείχη κατέπεσαν από το νότιο μέρος της Τύρου, στην λεγόμενη νήσο του Ηρακλέου, ήταν νησάκι ενωμένο με το κυρίως νησί της Τύρου, έτσι, και εκεί υπήρχαν τείχη τα οποία κατέπεσαν και από εκεί μπήκε ο ελληνικός στρατός μέσα. Γραμμένο είναι και αυτό. Οι πτάμενες ασπίδες που έριξαν, λέει, ακτίνες ουσιαστικά. Μα, λέει, πολεμούσανε με σπαθιά και ασπίδες, δεν κολλάει. Ναι, αλλά
αγαπητοί μου φίλοι, γιατί όλα θέλουμε να τα ερμηνεύουμε με τα σημερινά στάνταρ και τι έχει να πει η επίσημη επιστημονική κοινότητα γι' αυτό. Τσιμουδιά. Πάω παρακάτω. Στη μάχη του Μαραθώνα. Ποιος δεν ξέρει τον Έλληνα πολεμιστή, ο οποίος λέει ήταν μέσα στην παράταξη των Αθηναίων και με ένα φλογοβόλο θέριζε τους Πέρσες. Τι ήταν αυτός? Ένας γιγαντιαίος πολεμιστής, ο οποίος με ένα φλογοβόλο θέριζε τους Πέρσες. Full metal, heavy metal ήταν ο άλλος. Τι ήταν αυτός? Η επίσημη επιστημονική κοινότητα και πάλι δεν έχει να μας πει τίποτα. Το γεγονός όμως, αγαπητοί φίλοι, είναι καταγεγραμμένο. Άλλο πράγμα. Όπου είχαν οι αρχαίοι Έλληνες, λέει, τα μεγάλα τους ιερά, πάνω σε ψηλά μέρη κτλ. Όπως η Ακρόπολη στη μέση της Αθήνας. Ή η Άορνος Πέτρα, στα βάθη της Ασίας, πήγε ο Μέγας Αλέξανδρος. Πώς λέγεται? Άορνος, χωρίς όρνεα. Δεν πετάνε τα πουλιά από πάνω. Η Ακρόπολης είναι Άορνος Πέτρα. Γιατί? Για ποιο λόγο? Τα πουλιά ξέρουμε ότι χρησιμοποιούν το μαγνητικό πεδίο της γης για την πλοήγησή τους στον αέρα. Ξέρουν κατά που θα πάνε, ξέρουν πόσο κλίση θα δώσουν στα φτερά τους, με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Χρησιμοποιούν το μαγνητικό πεδίο της γης. Η Ακρόπολης είναι Άορνος Πέτρα. Τα πουλιά δεν πετούν από πάνω. Γιατί δεν θέλανε τα πουλιά να πετούν από πάνω οι αρχαίοι Έλληνες, αν αυτοί ευθύνονται? Για να μην ρίχνουν, να μην κουτσουλάνε πάνω το ναό και τα λοιπά και πηγαίνουν και καθαρίζουν συνέχεια. Μία σκέψη. Εκτός αν είναι τυχαίο. Το σίγουρο είναι ότι όπως είναι η Ακρόπολη, ίσια πάνω κάθετα υπάρχει μιας μορφής ηλεκτρομαγνητικού φράγματος, το οποίο ενοχλεί τα πουλιά, τα οποία δεν πάνε, το αποφεύγουν. Γιατί δεν μπορούν να κάνουν πλοήγηση. Δεν μπορούν με τον τρόπο αυτό μέσω των αυτιών τους που μπορούν και κρατάνε τον παλατζάρισμά τους στον αέρα. Δεν το έχουν εκεί. Κάτι τους εμποδίζει. Τι? Έψαξε κανείς? Όχι μόνο δεν έχει ψάξει, ή και αν έχει ψάξει δεν μας έχει πει, αλλά δεν έχουμε επίσημη ανακοίνωση. Ή σε όσους το λένε, τι θα πει ο μεγαλοκαθηγητής, θα κάνει έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ καλή ερώτηση. Πάμε στην επόμενη. Πάω και εγώ στο επόμενο θέμα. Οι Φεάκες. Όταν ο Οδυσσέας πήγε στο νησί των Φεάκων και ήταν να φύγει, του λένε: «Έλα εδώ, λέει, ξένε, πες μου πού μένεις, θέλω τη χώρα σου, την πόλη σου και από την πόλη στο Δήμο, ακριβώς, συνταγμένες. Να το πούμε, λέει, στο πλοίο για να σε πάει». Λέει ο Οδυσσέας: «Να το πω εγώ στον καπετάνιο». Α, λέει. Τα δικά μας τα πλοία, λένε στον Οδυσσέα οι Φεάκες. Δεν έχουν ούτε καπετάνιους, ούτε ναύτες, ούτε κατάρτια, ούτε πανιά, ούτε τιμόνια. Τι ζωή πλοία, λένε αυτά. Πες μας, λέει, εσύ, βρε αδελφέ, μη σε νοιάζει, λέει, πού πας. Να το βάλει, λέει, το πλοίο στο μυαλό του. Πού? Στον ηλεκτρονικό εγκέφαλο, όπως τα λέγαμε εμείς. Και να σε πάει ακριβώς. Δηλαδή, πάει όλος, προγραμματίζει το πού πας και το πλοίο των Φεάκων σε πάει. Πώς σε πάει? Με ασφάλεια. Χωρίς το βλέπει κανείς. Πετώντας, λέει, πετώντας τον ουρανό ή ταξιδεύοντας κάτω από το κύμα μέσα σε νεφέλη, μέσα σε ένα αέρινο θύλακο, τον οποίο προφανώς δημιουργούσε, όπως η σύγχρονη τορπίλη των Ρώσων Σκβάλ δημιουργεί ένα θύλακο αέρος μέσα στο νερό και πετάει ουσιαστικά κάτω από το νερό, αλλά μέσα σε μια τεράστια, να το πω πολύ απλοϊκά, σε μια τεράστια φυσαλίδα, σε μια μπουρμπουλήθρα. Κάνει μια φυσαλίδα τεράστια και ουσιαστικά κινείται μέσα στον αέρα, έχοντας πολύ πολύ μειωμένες τριβές σε σχέση με αυτές που θα είχε αν ακουμπούσε το νερό. Με αποτέλεσμα να μπορεί να κινείται υπερηχητικά. Καλά, λέει. Άντε, οι Ρώσοι το κάνανε. Οι αρχαίοι Έλληνες πώς το κάνανε? Μην ρωτάτε εμένα. Εγώ θέτω το θέμα σε αυτούς οι οποίοι δεν θέλουν να το δουν. Πες μου, λέει, πού πας, να σε πάω εγώ. Χωρίς καπετάνιο. Χωρίς κατάρτια, χωρίς πανιά, χωρίς τιμόνια, χωρίς ναύτες. Και μάλιστα το πλοίο, λέει, καταλαβαίνει και τη διάθεσή σου και θα περάσει καλά στον δρόμο. Πώς καταλάβαινε το πλοίο τη διάθεση? Δηλαδή, αν ήμουν πολύ χαρούμενος, του βάζει κάνα rock and roll. Αν δηλαδή ήταν στεναχωρεμένος, του βάζει μια χαλαρωτική μουσική, κάνα feng shui. Αυτά τα πράγματα είναι γραμμένα. Και πώς το πλοίο μπορούσε να πάει? Στη σημερινή εποχή, ένα όχημα μη επανδρωμένο, χωρίς πλήρωμα, μπορεί να πάει επειδή έχει
αυτό που λέμε στην βαρβαρική navigational control, δηλαδή έλεγχο πλοήγησης, έτσι, πλοήγησιμότητας, από πού? Μέσω του συνόλου των δορυφόρων που δίνουν οδηγίες. Από το σύστημα προσδιορισμού θέσης. Εκείνη την εποχή υπήρχαν δορυφόροι. Ποιος μπορεί να απαντήσει? Κουφά. Ανεξήγητα, ναι. Αγαπητοί φίλοι, ξεχασμένα όμως, όχι. Να πάω παρακάτω. Πάνω στον Όλυμπο, λέει, ο Ήφαιστος είχε δώσει στους θεούς χρυσές θεραπενίδες. Κοπέλες, λέει, σαν τα κρύα τα νερά, μόνο που ήταν από χρυσό. Και είχαν και ένα πλεονέκτημα. Δεν μιλούσανε. Αλλά ό,τι θέλανε τις έλεγε. Φέρε μου νέκταρ, του πήγαινε νέκταρ. Φέρε μου αμβροσία, φέρε μου αμβροσία. Φέρε μου το τάδε, κάνε το τάδε, ό,τι λέγαν κάνανε. Οι υπηρέτριες του Ολύμπου δεν ήταν άνθρωποι, δεν ήταν ελ, δεν ήταν Ολύμπιοι δηλαδή θεοί, ήταν αυτόματα ρομπότ. Που είχε κάνει ποιος? Ο Ήφαιστος, για να τους εξυπηρετούν. Εκτός από αυτά, ο Ήφαιστος είχε κάνει και κάποια, λέει, καροτσάκια, στα οποία πάνω είχε διάφορα, τι χρειαζόταν ο καθένας, ξέρω εγώ, το ποτά τους, τα κανάτια τους, τα ποτήρια τους, ή οτιδήποτε άλλο, και αυτά κινούνται μόνα τους, καθώς τι ήθελε ο καθένας, ωραία, καταλάβαιναν και πήγαιναν δίπλα και εξυπηρετούσαν, έφεραν δηλαδή, οτιδήποτε ήθελε οποιοδήποτε. Ρομπότ. Το πούμε στη σημερινή γλώσσα. Ρομπότ. Ή όπως θα λέγανε στην αρχαία Ελλάδα, αυτόματον. Δηλαδή κάνει μόνο του κίνηση ανεξάρτητη για να εξυπηρετήσει όμως εμάς. Πώς είναι δυνατόν υπήρχε αυτή η τεχνολογία? Είναι γραμμένο. Φαντασίωση θα πει κανείς, σύμφωνη. Φαντασίωση το ένα, φαντασίωση το άλλο, φαντασίωση το άλλο. Τελικά αυτοί ήταν πολύ φαντασμένοι. Πώς μπόρεσαν και έδωσαν τα φώτα τους σε όλο τον κόσμο? Εγώ να πάω παρακάτω. Ο Ήφαιστος, λέει, είχε κάνει και για τον εαυτό του κάποια ρομπότ. Κάποιους νεαρούς, άνδρες, μπρούντζινους ή χρυσούς κατά περίπτωση, οι οποίοι ήταν επιστήμονες και τεχνίτες, αρχιτεχνίτες κιόλας, αρχιμάστοροι, και βοηθούσαν σε όλα τα τεχνουργήματα τα οποία ο Ήφαιστος έκανε. Εκτός από αυτό, μιλώντας για ρομπότ, είχε κατασκευάσει τον Τάλο, ένα πανύψηλο πολεμιστή, λέει, χάλκινο, τον οποίο τον είχε κάνει δώρο στην Κρήτη στο Μίνωα. Ο Τάλος, λέει, έκανε το γύρο της Κρήτης 3 φορές 24 ώρο. Όποιον έβλεπε να πλησιάζει και ήταν επιθύμητος, του ρίχνε βράχια και του βούλιαζε το καράβι με τα πανιά, το απλό καράβι. Πού το ήξερε ο Τάλος αν ήταν επιθύμητος? Στη σύγχρονη εποχή, τα αεροπλάνα, για παράδειγμα τα στρατιωτικά, εκπέμπουν μια συχνότητα συγκεκριμένη, αυτή που ονομάζουν στη γλώσσα των πιλότων IFF. Τι είναι το IFF? Είναι από τις εγγλέζικες λέξεις Identify Friend or Foe, γνωστοποίησης του αν είναι φίλιο ή εχθρικό, friend or foe, το αεροσκάφος. Υπήρχε τέτοιο πράγμα τότε και το καταλάβαινε ο Τάλος? Γιατί πας εσύ με το βαπόρι σου, σου έρχεται ένας βράχος στο κεφάλι και τελείωσες. Πού ήξερε ο Τάλος ποιος είναι ο καλός και ποιος είναι ο κακός? Ή ειδοποιούσε ο Τάλος ότι έρχεται πλοίο και οι άλλοι αποφάσισαν τι είναι πριν το δούνε από μακριά? Πώς το καταλάβαιναν εκεί οι στρατιώτες του Μίνωα αν είναι φιλικό ή όχι? Άλλο ένα μυστήριο αρχαιοελληνικό. Η σύγχρονη επιστημονική κοινότητα έχει απάντηση? Όχι. Εμένα μου αρέσει αν δεν απαντάνε. Διότι όταν, κύριοι, δεν απαντάτε, σημαίνει ότι παραδέχεστε ότι δεν γνωρίζετε. Και όταν κάποιος παραδέχεται ότι δεν γνωρίζει, αυτό είναι προώθηση της γνώσης. Προώθηση του πολιτισμού. Διότι το σωστό είναι να λέμε εν είδα ότι ουδέν είδα. Πάω παρακάτω. Στιμφαλίδες όρνηθες. Αυτές, λέει, ήταν στη λίμνη Στιμφαλία. Έτσι πήγε ο Ηρακλής εκεί πέρα, ξέρω εγώ, οι ήρωες της ΑΕΣ, γιατί και οι δύο τις είχαν αντιμετωπίσει, αγαπητοί φίλοι. Οι Στιμφαλίδες όρνηθες ήταν, λέει, πουλιά που όμως ήταν μεταλλικά. Και από τα νύχια τους εκτόξευαν τα νύχια τους, λέει, εκεί πέρα και χτυπούσαν. Πώς εκτόξευαν μεταλλικά βλήματα αυτά τα μεταλλικά πουλιά? Τι ήτανε? Καλή ερώτηση. Τι ήτανε? Ποια είναι η απάντηση? Δεν ξέρουμε. Αλλά υπήρχαν και περιγράφονται όχι μόνο από έναν μελετητή, από πάρα πολλούς.
Τροϊκός πόλεμος. Τα όπλα του Αχιλλέα. Η στολή που τη φορούσε και γινόταν άτρωτος. Πώς είναι δυνατόν να γινόταν άτρωτος? Και μάλιστα ήταν ήδη άτρωτος, γιατί τον είχε πιάσει η μητέρα του, η Θέτης, λέει. Πήγε στην πηγή εκεί πέρα, τον έπιασε από τη φτέρνα, τον βούτησε μέσα. Όλος επειδή ακούμπησε σε εκείνο το θαυματουργό νερό, έγινε άτρωτος. Εκτός από τη φτέρνα από την οποία κρατούσε το μωράκι η Θέτης. Η στολή τον έκανε ακόμα πιο άτρωτο. Ποιος είχε κάνει αυτή τη στολή? Και όταν την πήρε ο Πάτροκλος και σκοτώθηκε επειδή πολέμησε σαν Αχιλλέας εναντίον του Έκτορος, του δώσαν μετά νέα όπλα, ακόμα πιο τρομερά και φοβερά. Ποιος έκανε αυτά τα όπλα, τα περίεργα του Αχιλλέα, και τι τεχνολογία χρησιμοποιούσανε, αν όχι μόνο δόρατα, τσεκούρια και ασπίδες? Αρχαιοελληνικοί ναοί. Έχουμε πάρα πολλούς ναούς σε όλο τον ελληνικό κόσμο. Οι μεγαλύτεροι και ωραιότεροι είναι στην Ιταλική Χερσόνησο. Οι περισσότεροι Έλληνες δυστυχώς τους αγνοούν τους ναούς αυτούς. Και είναι κρίμα. Όλοι αυτοί οι ναοί, και ξέρουμε για τον ναό του Επικούρου Απόλλωνος, τον οποίο επιτέλους αποφάσισε το ελληνικό δημόσιο να προστατεύσει, ότι περισσότεροι από αυτοί είχαν, από αυτούς τους ναούς, είχαν συγκεκριμένο προσανατολισμό, και μάλιστα επειδή γνώριζαν, και είναι απορίας άξιων πώς, ότι για παράδειγμα ο Σύριος, το άστρο Σύριος, θα έχει μια απόκληση με την, καθώς οι χιλιετίες περνούν, θα έχει μια απόκληση, αγαπητοί φίλοι, στον ουρανό, ο ναός του Επικούρου ή Επικούριο Απόλλωνος είναι ναός περιστρεφόμενος και ακολουθεί τον αστερισμό. Πώς γίνεται να περιστρέφεται? Μην φανταστείτε τίποτα τροχαλίες. Έχει ένα υπερσύνθετο υπόστρωμα από κάτω με κροκάλα, χαλίκι, αγαπητοί φίλοι κτλ. Που αυτοί που το φτιάξανε λογάριαζαν πώς λόγω του βάρους του ναού θα υποχωρεί το υπέδαφος όπως το φτιάξανε, ώστε ο ναός να περιστρέφεται. Είναι τρελό, αλλά είναι αληθινό, και να ακολουθεί όλο αυτό το σύστημα με μια γνώση απαράμιλη και άγνωστη σε εμάς, που οι σημερινοί μηχανικοί δεν μπορούν να το κατορθώσουν, πώς μετά από χιλιάδες χρόνια θα μπορεί να ακολουθεί το άστρο στον ουρανό συνέχεια ο ναός? Αυτό είναι κάτι δεδομένο, γιατί ασχολούνται σήμερα από πανεπιστήμια και σώζουν τον ναό που κινδύνευε. Πώς το κάναν όμως με τέτοιο λογαριασμό για να μπορέσουν να το πετύχουν? Και όχι με τροχαλίες και τέτοια και γρανάζια, με την κροκάλα που βάλαν από κάτω. Πώς ξέραν τέτοια μηχανική, τέτοια τεχνική? Από πού? Έλαντε, από πού? Μιλώντας για γνώσεις φυσικής, πάω Μυκήνες. Τάφη των Ατριδών. Έχω πάει. Με έκπληξη, κάθομαι στη μία άκρη του εσωτερικού του τάφου, εγώ, του θολωτού, και στην άλλη στα 17 μέτρα η γυναίκα μου. Μιλούσαμε ψιθυριστά. Κι όμως το φαινόμενο της αντίχησης που γίνεται όταν είσαι κάτω από 17 μέτρα ήταν εκπληκτικό. Πολλαπλές ανακλάσεις, αλλά μέσα στο χρονικό διάστημα που κάνει το αισθητήριο όργανο του αυτιού να στείλει στον εγκέφαλο το μήνυμα για να ακούσουμε. Προσέξτε, τι είναι ήχο και τι είναι αντίχηση. Όταν ένας ήχος έρχεται στο αυτί μας, έτσι, στο τύμπανο το διεγείρει και μπορεί, για να μην πούμε και όλα τα ιατρικά, γιατί δεν είμαι και ο πλέον αρμόδιος να το κάνω, πηγαίνει όμως, εγώ είμαι φυσικός, δεν είμαι γιατρός, έτσι, διεγείρεται το τύμπανο του αυτιού στο εσωτερικό και μεταφέρει στον εγκέφαλο την πληροφορία. Αν, προσέξτε με, αν η πληροφορία αυτή μεταφερθεί και ακούσουμε ένα χτύπημα, αυτό το χτύπημα, και είμαστε σε κλειστό χώρο και λόγω των πολλαπλών αντανακλάσεων του ήχου μέσα στο χώρο αυτό ξαναέρθει ακόμα μια φορά στο αυτί μας, τότε αν το έχουμε ήδη ακούσει, αν η ανάκλαση έχει γίνει πάνω από 17 μέτρα και το έχουμε ήδη ακούσει, έχει πάει πληροφορία από τον τύμπανο στο μυαλό, τότε το ξανακούμε. Και είναι αυτό που λέμε ηχό, που ακούσεις πολλές φορές. Αν όμως η απόσταση που θα χτυπήσει ο ήχος να ανακλαστεί και γυρίσει για να τον ακούσουμε είναι κάτω από 17 μέτρα, τότε είναι το χρονικό διάστημα που κάνει ο ήχος να πάει και να έρθει μικρότερο από αυτό που κάνει να μεταφερθεί η πληροφορία
από το τύμπανο του αυτού στον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα να ακούσουμε δύο ή και τρεις ήχους μαζί. Τότε έχουμε το φαινόμενο της αντίχησης. Και τι γίνεται, αντί όπως την ηχό να ακούσουμε ένα ήχο τρεις φορές, διαδοχικά, ο, που κάνει ηχό, ακούμε ένα ο, πιο δυνατό, ταυτόχρονα τους τρεις ήχους μαζί και τον ακούμε πιο δυνατά. Γι' αυτό μπορείς μέσω των τάβων των αντρινών να ψιθυρίζεις από τη μία άκρη στην άλλη, πολύ μεγάλη απόσταση, ένας τεράστιος στόλος είναι, εσωτερικός, θαμμένος, και εκεί ακούς τα πάντα παρά το ότι ψιθυρίζεις. Δηλαδή μπορείς να ψιθυρίζεις τόσο σιγά που να είναι ο άλλος δίπλα σε εδώ και να μην σε ακούει. Ενώ αν πάει στην άλλη μεριά του τάβου, σε ακούει. Πώς ήξεραν αυτοί τότε, πριν από 3.500 χρόνια, αυτές τις γνώσεις φυσικής, πως ήξεραν το χρόνο απόκρισης μεταξύ του τυμπάνου του αυτιού και του εγκεφάλου, για να πιάσουμε τον ήχο, πως ήξεραν, είχαν τέτοιες γνώσεις φυσικής και βιολογίας και πως είχαν την δυνατότητα αρχιτεκτονικά να εφαρμόσουν τις γνώσεις αυτές της βιολογίας και της φυσικής για να κάνουν τους τάφους των αντριδών. Έλατε, μπορεί κανείς να μου απαντήσει, μεγαλοκαθηγητής, από πού το ήξερα, είναι δεδομένο αφού το κάνανε. Ναι, αλλά από πού? Εκεί έχουμε μεγάλα κενά στην ιστορική γνώση. Αντικήθυρα. Πήγαν στο ναυάγιο, βρήκαν το λεγόμενο υπολογιστή των αντικηθύρων ή τον αστρολάβο, όπως λέγανε, ή όπως θέλει ο καθένας. Ο υπολογιστής των αντικηθύρων, νόμιζαν στην αρχή, είναι καταρχήν ένα μεταλλικό αντικείμενο, λογραναζάκι επάνω, το οποίο το πέρασαν ακτίνες χ, το είδαν διάφορα, ασχολήθηκαν πολλοί επιστήμονες. Και ενώ στην αρχή λέγανε ότι πρόκειται περί μιας απλής πηξίδας, μετά άρχισαν να λένε ότι ο υπολογιστής των αντικηθύρων λογάριαζε την πορεία του πλοίου με βάση τη θέση των άστρων. Αν λογάριαζε την πορεία του πλοίου με βάση τη θέση των άστρων, ο υπολογιστής των αντικηθύρων, πρώτον, πώς του ήρθε κάποιου να κάνει ένα τέτοιο υπερπολύπλοκο σύστημα πλοήγησης του πλοίου? Δεύτερον, πού ήξερε τις θέσεις των άστρων κάθε εποχή που θα είναι? Τρίτον, αποδεικνύεται ότι δεν ισχύει αυτό που λέγανε μερικοί, οι οποίοι είναι γραφικότατοι μέσα στη μεγάλη τους επιστημονικότητα, ότι τα πλοία των αρχαίων Ελλήνων πήγαιναν για λόγια λόγια, δεν μπορούσαν να κάνουν πλοήγηση. Ενώ έχουμε βρει τριήρης και εμπορικά πλοία ολκάδες στη Μέση Μεσογείου. Οι Έλληνες, κύριοι και κυρίες, φίλοι μου αγαπημένοι, περνούσαν τους ωκεανούς. Βγαίναν από τις Ηράκλειες Στήλες από το Γιβραλτάρ και πήγαιναν στις ελληνικές αποικίες για να πάρουν κασίτερο από τις κασιτερίδες νήσους, δηλαδή τη Βρετανία. Μόκο. Κανένας δεν λέει τίποτα. Ναι, ισχύει. Ισχύει, κύριοι. Γιατί δεν το διατυμπανίζετε? Γιατί δεν έχετε βγει στα διεθνή φόρα, στα επιστημονικά συνέδρια, το πείτε, για να μην σας θεωρήσουν εθνικιστές και φασίστες? Δεν κατάλαβα δηλαδή. Βγείτε και μιλήστε για την Ελλάδα. Δεν μπορεί ένας φυσικός απλός, εγώ ή ξέρω εγώ ποιος άλλος, να βγαίνει να μιλάει για την αρχαιότητα και εσείς που έρχεται τις Περγαμηνές και τους παχυλούς μισθούς, να μην μιλάει κανείς, μα κανείς πουθενά για την Ελλάδα, για να μην θεωρηθεί γραφικός από το κατεστημένο τον Εφελήμ, το παγκόσμιο της νέας τάξης των πραγμάτων? Ελιακόπουλε, λέει σιγά, να μας πεις κάτι ήρεμο, δεν κάνεις εκπομπή τώρα. Ναι ρε παιδιά, αλλά ελάτε στη θέση μου, όλοι το βουλώνουν, μόνο μισθούς ξέρουν να παίρνουν. Πάω παρακάτω, αρκετά είπα. Ο τρίποδας του Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας, λέει, ανέβαινε σε ένα τρίποδα, ο Φίβος Ακερσεκόμης, πήχτης μουσηγέτης, αηγενέτης, τοξοβόλος, φωτοδότης Απόλλων, και με τον τρίποδα αυτό ταξίδευε, λέει, σε όλο τον κόσμο, πήγαινε στην υπερβορέα, δηλαδή στο Βόρειο Πόλο και τα λοιπά, και εκεί, λέει, πήγαινε με τον τρίποδα αυτό και ταχύτητα γύριζε και τα λοιπά. Γιατί πήγαινε ο Απόλλωνας στο Βορρά? Τι έλεγχε ο Απόλλωνας? Πήγαινε, λέει, τακτικά να κάνει έλεγχο. Τι έλεγχε? Χωράφια είχε, οικόπεδα εκεί. Τι έλεγχε? Μήπως έλεγχε αν το άνοιγμα, το πεδίο που σφράγιζε, το δυναμικό πεδίο που σφράγιζε το βόρειο άνοιγμα, γιατί κάποιος άλλος πήγαινε να ύφεστο στο νότιο άνοιγμα, έτσι, που οδηγούσε στο εσωτερικό της γης, αν είναι μια χαρά και έκανε την επιθεώρηση στον τόπο εκεί πέρα, επιτόπια. Λέω, φευγά τα πράγματα, αλλά τι δουλειά είχε η Αλεπού στο παζάρι και ο Απόλλωνας στην υπερβορέα χώρα? Επίσης, γιατί ο λεγόμενος τρίποδας του Απόλλωνα ήταν τρίποδας και όχι οχτάποδας?
Γιατί είχε τρία πόδια. Διότι τα τρία σημεία ορίζουν μονίμως επίπεδο. Και όπως και να κάτσει, θα έχει ευστάθεια. Για παράδειγμα, αν σας ρωτήσει κανείς, παίρνω λέει τρεις μύγες, βάζω σε ένα κουτί. Κλειστό και αρχίζουν και γυρίζουν οι μύγες, στην τύχη πετάνε. Μετά από πόση ώρα λέει, θα βρεθούν και οι τρεις στο ίδιο επίπεδο. Μα η απάντηση είναι απλή. Είναι μονίμως στο ίδιο επίπεδο, γιατί οι τρία σημεία ορίζουν επίπεδο. Επομένως, γι' αυτό και βλέπουμε ότι τα τραπέζια των αρχαίων Ελλήνων έχουν τρία πόδια, ώστε διαρκώς να κάθονται σταθερά. Για τέτοια περίεργα υπτάμενα οχήματα, έχουμε και άλλες, αναφορές, βεβαίως. Και μάλιστα έχουμε και οχήματα και με τέσσερα σκέλη. Σαν αυτό που χρησιμοποιούσαν οι πανόργες κοπέλες, λέει, να πηγαίνουν και να περιποιούνται τον Προμηθέα όταν ήταν δεσμότης πάνω στον Κάφκασο. Πέραν το υπτάμενο όχημα, λέει, και πήγαιναν και κατέβαιναν εκεί πέρα και περιποιότανε και εθεράπευαν ως θεραπενίδες, εξυπηρετούσαν τον Προμηθέα που ήταν δεσμότης. Η κεραυνή του Δία τι ήταν? Ο Δίας, λέει, έστελνε κεραυνούς. Κεραυνούς, τι ήταν οι κεραυνοί δηλαδή, τους έπαιρνε και τους πετούσε? Είχε πυράβλους ο Δίας? Έβγαινε, λέει, κεραυνή από τα χέρια του. Ας πω κάτι. Κάθε, προσέξτε το αυτό καλά, κάθε κύτταρο μέσα μας έχει τάση κυταρικής μεμβράνης και εσωτερικού 90 μιλιβόλτ. Δηλαδή, 90 χιλιοστά του βόλτ. Αν πάρουμε κύτταρα και τα βάλουμε σε ένα μέτρο μήκος, είναι τόσα πολλά που δημιουργούνται αναμέτρο, βόλτα αναμέτρο, που είναι μονάδα ένταση ηλεκτρικού πεδίου, 10 εκατομμύρια βόλτα αναμέτρο. Δηλαδή, ένταση, βόλτα αναμέτρο, ένταση ηλεκτρικού πεδίου, 10 εκατομμύρια μονάδες. Έτσι. Σε ένα μέτρο μήκος ανθρώπου. Το έχετε εσείς, το έχω εγώ, το έχουν όλοι και οι άλλοι δίπλα σας. Εμείς και δεν μπορούμε σαν το Δία να κάνουμε έτσι και να ρίξουμε αστροπελέκα τόσο τρομερά. Λέει, δεν ξέρουμε καν ότι το έχουμε, στα λόγια μου. Ξέρετε τι ηλεκτρικό πεδίο δημιουργείται στο κέντρο μιας πυρηνικής έκρηξης? 1 εκατομμύριο βόλτ αναμέτρο. Μονάδα έντασης. 1 εκατομμύριο βόλτ. Ο άνθρωπος, 10 εκατομμύρια βόλτ. Καταλαβαίνετε, ο κεραυνός, ξέρετε πόσο έχει? Πόσο ο κεραυνός? 100.000 βόλτα ανά μέτρο. Εμείς πόσο έχουμε? 10 εκατομμύρια βόλτα ανά μέτρο. 100 φορές πάνω από τον κεραυνό, 10 φορές πάνω από την πυρηνική έκρηξη, από το κέντρο. Και γιατί αυτή την ενέργεια, λέει, μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε? Εμένα ρωτάτε. Σε ποιο κόσμο ζούμε? Ποιος άνθρωπος ξέρει τις πραγματικές του δυνατότητες? Αυτά όμως είναι επιστημονικά δεδομένα. Ο Ζήτης, λέει, στην αργοναυτική εκστρατεία, στα πόδια του έβαζε, λέει, κάτι συστήματα γύρω από τους αστραγάλους με φτερά και πετούσε. Όπως πετούσε ο Ερμής, ο Θεός Ερμής, όπως πετούσε, έτσι πετούσε, λέει, και ο Ζήτης. Πετούσε ο Ζήτης και μπορούσε να δίνει πληροφορίες στην Αργό. Ενώ ο Έφημος, ο γιος του Ποσειδώνα, ο Έφημος, μπορούσε να τρέχει, λέει, πάνω στα κύματα ο γιος του Ποσειδώνα. Πώς μπορούσε να τρέχει και μόνο οι άκρες των δαχτύλων του βρεχότανε? Ενώ, αγαπητοί φίλοι, ο Περικλήμενος από τον Ποσειδώνα, λέει, διδάχτηκε να παίρνει όποια μορφή ήθελε. Είναι η αλασομορφική Ελ, όπως είναι Φελίμ. Άλλαζαν μορφή. Πώς εξηγείται αυτό? Δηλαδή, ο Δίας, λέει, μέσα στη μυθολογία, μια έγινε Κύκλος, μια έγινε Ταύρος, μια έγινε νερό, μια έγινε ομίχλη. Όχι μόνο όντα, οτιδήποτε αλλάζει την δομή του, όχι μόνο την κυταρική, σε επίπεδο μοριακό αλλάζει τη δομή του και κάνει ό,τι θέλει, λέει. Γίνεται ό,τι θέλει και μετά ξαναμεταμορφώνεται. Μπορεί να συμβεί αυτό? Αρχαιοελληνικά παράδοξα. Τέτοιες κουταμάρες, λέει, και τέτοιες βλακίες, πολύ χαριτωμένες όμως, έγραφαν οι αρχαίοι Έλληνες. Γι' αυτό μας αρέσει και εμάς να τους διαβάζουμε. Σοβαρά? Μήπως πράγματι γινόταν αυτό? Έχουμε όντα τα οποία μπορούν να αλλάζουν μορφή? Έχουμε όντα που μπορούν να αλλάζουν μορφή ή έχουμε όντα που παίρνουν το χρώμα του περιβάλλοντος, όπως ο χαμελέοντας, κάποιοι βάτραχοι, κάποιοι ξέρω εγώ κτλ. Έχουμε παραδείγματα.
υπερώντα όμως που αλλάζουν μορφή, μα δεν το λέει μόνο σε ένα συγγραφέας αρχαίο σε ένα σημείο, το λένε δεκάδες αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς σε πάρα πολλά σημεία ότι άλλαζαν μορφή. Ο Λουκιανός. Ο Λουκιανός ήταν ένας Έλληνας που γεννήθηκε στη Συρία και οι γονείς του θέλουν να τον κάνουν δικηγόρο. Κοινώς θέλουν να τον κάνουν ρήτορα. Να πηγαίνει στο δικαστήριο, να βγάζει λόγο υπέρ του πελάτη του, υπέρ του αντιδίκου. Ή εναντίον του αντιδίκου και, ή από τη μία πλευρά ή από την άλλη που αντιδικούσε. Ο Λουκιανός όμως, όταν έγινε δικηγόρος, ενώ τελείωνε, του τη βάρεσε. Είχε πάει να δείτε σε ποια σχολή, στα παράλια της Μικράς Ασίας, σε μια πολύ μεγάλη δικηγορική σχολή, ρητορική σχολή, τα παράτησε. Λέγω, θα γίνω συγγραφέας και θα αρχίσω να γράφω θεατρικά έργα. Μεταξύ των άλλων, έγραψε ο Λουκιανός μία φανταστική ιστορία. Γιατί, όταν αρχίζει, λέει, εγώ θα σας πω ότι είναι μία φανταστική ιστορία, γιατί ναι μεν αφήνει να διαφανεί ότι έχει στοιχεία ότι αυτά που θα γράψει είναι αληθινά, αλλά λέει, εγώ μία φανταστική ιστορία θα σας πω, γιατί θα με πάρετε στο κυνηγητό. Φοβόταν εκείνη την εποχή ακόμη. Σκεφτείτε σημερινή εποχή. Θέλει αρκετό θάρρος και θράσος να βγεις να μιλήσεις για αυτά τα πράγματα. Διότι επίσημη επιστημονική κοινότητα είπαμε, όλοι. Εμείς έχουμε την πέτρα και τη θαυμάζουμε και βρήκαμε το σπασμένο το σταμνί. Η αρχαία Ελλάδα είναι το σπασμένο το σταμνί και η σπασμένη κολόνα μόνο. Εμείς έχουμε κάνει σαν Έλληνες πόλεμο για τις κολόνες. Ναι. Αλλά δεν όλη η Ελλάδα, ρε παιδιά, το σπασμένο σταμνί και η κολόνα. Έχει και άλλα πράγματα η Ελλάδα να ψάξετε. Εσείς μένετε στο σταμνί, κρατήστε το. Ο Λουκιανός λοιπόν μιλάει για αστρικές πύλες, μιλάει για διαστημόπλια, μιλάει για ραντάρ, μιλάει για τηλεσκόπια, μιλάει για σύστημα GPS, Global Positioning System, μιλάει για τα τρελά του και λέει, σας λέω μια φανταστική ιστορία. Αξίζει κανείς να διαβάσει τον Λουκιανό για να δει πράγματι πώς όλα αυτά συμβαίνουν. Αστρονομικές μετρήσεις. Πώς γνώριζαν οι αρχαίοι Έλληνες. Εγώ θα πάω μακριά. Πάω στον Πτολεμαίο. Έτσι. Πάω στον Αρίσταρχο. Πώς γνώριζαν. Σε ποιο επίπεδο γυρίζουν γύρω από τον ήλιο όλοι οι πλανήτες. Γυρίζουν στο ίδιο επίπεδο. Και άγγιζε αυτό και το πήραν είδηση από παρατηρήσεις του ένας του ουρανού. Πώς ήξεραν αυτό το επίπεδο που γυρίζουν όλοι οι πλανήτες. Νοητό επίπεδο γύρω από τον ήλιο. Πώς ήξεραν τη γωνία σχηματίζει με τον ισημερινό της γης. Και πού είναι τα σημεία α και γ μικρό τα αστρονομικά που τέμνεται η προέκταση του ισημερινού με το επίπεδο της εκλειπτικής πάνω στο οποίο γυρίζουν οι πλανήτες. Πώς τα βρήκανε χωρίς όργανα. Εμείς με όργανα παιδευόμαστε. Και αποστασιόμετρα λέιζερ για να βρουν την απόσταση σελήνης την είχαν μετρήσει οι αρχαίοι Έλληνες. Με πολύ μικρή απόκληση. Και μπορεί να μην είχαν κάνει και λάθος και να έχει αλλάξει από τότε η απόσταση γης και σελήνης. Πώς τα κάναν όλα αυτά χωρίς όργανα όταν εμείς παιδευόμαστε να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Πώς. Για να μην τα πολυλογούμε, υπάρχουν στην αρχαία ελληνική γραμματεία πάρα πολλά πράγματα που πολλοί χαριτολογώντας θα έλεγαν τρελά, άλλοι θα τα έλεγαν γραφικά και ανεφαξίας, βέβαια για να μην ρίξουν το επιστημονικό τους κύρος, οι άλλοι θα είχαν το θάρρος να πούνε, δεν γνωρίζουμε. Δεν ξέρουμε, βρε αδελφέ, δεν είναι κακό να το πούμε. Στο κάτω-κάτω, ο Πρόκλος, και απόσπασμά του υπάρχει μέσα στα ορφικά, λέει, έκανε δε ο Θεός ένα άλλο κόσμο που οι θεοί, οι Ελ, οι Ολύμπιοι, τον ονομάζουν Σελήνη, οι δε επιχθόνοι, αυτοί οι άνθρωποι που κατοικούν στην επιφάνεια της χθονός της γης και όχι υποχθόνοι που είναι οι γίγαντες, οι τάνες, παύλα, νεφελίμ, την ονομάζουμε Μίνι. Γιατί τη λέγανε Μίνι, γιατί από εκεί ο Δία χτυπούσε με κεραυνούς αυτούς που προσπαθούσαν να σωθούν στις κορυφές των βουνών στο μεγάλο κατακλυσμό όταν είχε γίνει και γνώρισαν τη Μίνι του Διός και από τότε έμεινε και τη λένε Μίνι. Από εκεί βγήκε ο μήνας, σε ένα μήνα που είναι η περιστροφή της Σελήνης, από εκεί βγήκε το Μουν, το εγγλέζικο, το λατινικό και όλα τα σχετικά. Έκανε λοιπόν ένα άπειρο μεγάλο κόσμο που άλλοι το λένε Σελήνη και εμείς οι άνθρωποι το λέμε Μίνι. Το οποίο κόσμος λέει επάνω έχει πολλά όρη, λογικό, πολλές πόλεις, παράλογο και πολλά μεγάλα κτίρια.
και αυτά στα αρχαιολινικά παράδοξα, συνεχίστε το σκάψιμο. Θα βρείτε πάρα πολλά. Σκάψιμο όμως όχι για κανάτια, σκάψιμο στη γνώση. Γεια σας. We'll be right back.